σήμερα σε μια περίοδο που είναι περισσότερο από αναγκαία η ενίσχυση της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, των κέντρων υγείας, δυστυχώς γίνεται ακριβώς το αντίθετο, απαξιώνονται συνεχώς. Σήμερα βρισκόμαστε εδώ σε μια μεγάλη κινητοποίηση έξω από το κέντρο υγείας, εδώ στη Νέα Ιωνία, που καλύπτει ένα μεγάλο χώρο εκατοντάδων χιλιάδων κατοίκων, όχι μόνο της Νέας Ιωνίας, αλλά και του Ηρακλείου και των γύρω περιοχών. Χρειάζεται άμεσα, με ευθύνη της κυβέρνησης, του κράτους, της περιφέρειας και των Δήμων, να ευρεθεί το πρόβλημα της στέγασης, να επιληθεί είτε μένοντας αυτό το κτίριο και αναβαθμίζοντάς το, είτε ευρισκόμενο άλλο κτίριο, ταυτόχρονα με την δημιουργία υποδομών, την στελέχωση με κατάλληλα μέσα και βεβαίως την ενίσχυση με πολύ περισσότερο εξειδικευμένο επιστημονικό, ιατρικό, νοσηλευτικό προσωπικό, άλλο βοηθητικό προσωπικό, αλλά και με την μονιμοποίηση των συμβασιούχων που για πολλά χρόνια βρίσκονται όμοιροι των συμβάσεων ή της επικουρικής εργασίας. Όλα αυτά πρέπει να γίνουν πλέον, να περάσουν στη μονιμότητα. Αυτά είναι ορισμένα από τα ζητήματα που το ΚΚΕ θα παλέψει, θα πιέσει και μέσα στη Βουλή με ερωτήσεις, με αναφορές, με παρεμβάσεις και βεβαίως τους δρόμους του αγώνα έξω από τα Υπουργεία Υγείας, έξω από το Υπουργείο Εργασίας, έξω από τους Δήμους και τις Περιφέρειες, έτσι ώστε να επιληθούν τα δίκαια αιτήματα των εργαζομένων του Κέντρου Υγείας, όλων των κέντρων υγείας, αλλά και των εργαζομένων εδώ, των κατοίκων της περιοχής.